Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας σε 2-3 σημαντικά ζητήματα. Το ένα αφορά, ας πούμε, τις εξελίξεις, κύριε Δήμαρχε, που είχαμε τελευταία στην είσοδο του Κάστρου. Διαβάσαμε και είδαμε ότι υπήρχε ένας χώρος ο οποίος τον ζητάει πάλι πίσω το γυροκομείο και επίσης εκεί υπήρχε ένα ιστορικό ηλιοτριβείο, το οποίο εμείς με απόφαση του Δήμου το κατεδαφίσαμε προκειμένου να γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα και να αναδειχτεί η είσοδος του Κάστρου. Το ότι το Κάστρο σήμερα δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς, ίσως μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πολιτιστικούς, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η είσοδος του να αναμορφωθεί. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος, αν δεν κάνω λάθος, που ανοίξει στη Δημοτική Αρχή. Ήταν βέβαια ιστορικό λάθος που καταδαφίσαμε το ιστορικό αυτό ηλιοτριβείο και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, είχαμε διαφωνήσει. Αλλά εν όψη αυτών των νέων δεδομένων και με την απολωτρίωση που υπάρχει από την πλευρά του γυροκομείου, του χώρου, θα ήθελα να δω αν εμείς έχουμε κάποιο σχέδιο για την είσοδο του Κάστρου και αν θα αποχωρήσουν τα έργα της ανάπλασης εκεί που αφορούσαν τη συντήρηση κτλ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι κάθε χρόνο ο Δήμος μας και άλλοι Δήμοι μπαίνουν σε μια διαδικασία του να έχουν γαλάζιες σημαίες. Κάποιοι Δήμοι που είδα και στην τηλεόραση εκεί της Κοινουρίας πανηγυρίζουν που πήραν την γαλάζια σημαία και μάλιστα κάνουν και την υποδοχή της γαλάζιας σημαίας. Τα οποία αυτά είναι προφανώς υπερβολές. Εμείς εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πάρει 2 γαλάζιες σημαίες στην παραλία την Δυτική. Την Ανατολική, συγγνώμη. Αυτή λοιπόν η παραλία, μία στην Ανάσταση και μία λίγο παραπέρα, έχει πάρει 2 γαλάζιες σημαίες. Καλώς. Αυτή η παραλία, η οποία βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Καλαμάτας, που είναι μια ζώνη τουριστική σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και επίσης εκεί αλλάξαμε και σύμφωνα με την τροποποίηση που κάναμε και έφυγε ο χώρος του λιμένα. Και η περιοχή αυτή είναι αμυγός τουριστική. Μια περιοχή δηλαδή που έχει μια υπέροχη αμμουδιά, είναι, φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι αξιοποιήσιμη και είναι ένα μέρος της πόλης μας, μέχρι τις εκβολές του Παμίσου, που μένει ανεκμετάλλευτο. Εκεί εμείς θα πρέπει να είχαμε ζητήσει μια γαλάζια σημαία για να αναδείξουμε την περιοχή και να δώσουμε κίνητρο, αλλά και να φύγει ο φόβος από τον κόσμο ότι μπορεί εκεί να κολυμπάει άφοβα, αφού τα νερά εκεί είναι καθαρά και όλα είναι μια χαρά. Γιατί να έχουμε δηλαδή στην ίδια παραλία 2 σημαίες και να μην έχουμε τις έχουν μοιράσει ή να μην έχουν πάρει και μία στην παραλία από την άλλη πλευρά της πόλης που όντως προβλέπουμε να την αξιοποιήσουμε τουριστικά και είναι μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σαν τουριστική περιοχή. Και τελειώνοντας θέλω να πω το εξής. Συζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και είπατε κι εσείς και είναι γενικά στον τύπο και διαδίδεται αυτήν την εποχή και όντως είναι πραγματικότητα ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος βρίσκεται εν αναμονή της προετοιμασίας των έργων του. Όπως όλοι ξέρουμε, τα έργα αυτά πρέπει να έχουν μια ωριμότητα. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Δήμου Καλαμάτας τα οποία έχουν μια ωριμότητα, ποια εσείς σχεδιάζετε να εντάξετε στο Φιλόδημο, ποια είναι αυτά που έχουν μια ωριμότητα, γιατί υπάρχουν χρόνοι και υπάρχουν και εκλογές. Συγγνώμη. Για ποια πρόσκληση. Η πρόσκληση θα βγει, Δημάρχε, δεν έχει βγει ακόμα. Για το Φιλόδημο, που αφορά έργα των ΔΕΙΑΚ. Ωραία, ναι. Εκεί. Μιλάμε για το Φιλόδημο που έχει σχέση με έργα της ΔΕΙΑΚ. Για νερά, για τη ΔΕΙΑΚ. Εμείς, το ξέρετε και εσείς, θα το υπενθύμισω σήμερα, τα 2 μεγάλα προβλήματα της πόλης μας είναι το αγωγός που φέρνει το νερό από το πίδημα, που είπατε εσείς την πρώτη φορά ότι θέλετε να το εντάξουμε, και το δεύτερο σημαντικό έργο είναι ποιο. Είναι ο βιολογικός της Καλαμάτας, ο οποίος είναι για 100.000 κατοίκους. Η πόλη μας έχει μεγεθυνθεί, το ξέρετε, εξυπηρετούμε και το Δήμο Μεσίνης. Έχουμε μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. Ανεβαίνουμε στους 200.000 κατοίκους. Δεν μπορεί η πόλη να παραμείνει με το βιολογικό, άσχετα αν έχει εξυγχρονιστεί πρόσφατα, που είναι ισοδύναμος για 100.000 κατοίκους. Θα βάλουμε και το βιολογικό της Καλαμάτας μέσα. Θα βάλουμε και τον αγώ του πηδήματος. Θα μπουν και τα δύο. Πώς θα τα αρχίσουμε αυτά. Είναι ζητήματα κρίσιμα και νομίζω τώρα είναι η ευκαιρία εν όψη και της βοήθειας, αν θέλετε, που μπορεί να έχουμε. Και εν όψη άλλων χρημάτων που μπαίνουν στην περιοχή μας, να δούμε ποια από αυτά τα έργα και με ποιο τρόπο θα τα εντάξουμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος, στο οποίο χρειάζεται μια προετοιμασία. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει αυτή η προετοιμασία, να το δείτε και να μας πείτε τι μπορεί να γίνει. Αυτά.